ίδια πρόσωπα πουθενά. Η δημοκρατική αριστερά τώρα. Έκλεισε το πρώτο κύκλο της ζωής της, κατά τη γνώμη μου, για να είμαι σαφής. Έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο το 12. Ο κύριος Οικονόμου είπε ότι είναι κοντά στο να κλείσει το μαγαζί. Αυτό το μαγαζί. Θα το δούμε. Διότι υπάρχει μια κοινοβουλευτική ομάδα που έχει τις απόψεις, υπάρχει ένα κόμμα που έχει αυτό τις απόψεις. Αυτά τα δούμε με ψυχραιμία. Είναι όμως προφανές ότι ο ρόλος του Μπαλαντέρ δεν έπιασε. Έβλαψε που έφυγε η Δημάρα από την κυβέρνηση. Που μπήκε όπως μπήκε, που έφυγε όπως έφυγε, που μετά δεν έλεγε με χρησμούς αν θα πάει αριστερά ή δεξιά, δεν είχε στίγμα, δεν έδινε δηλαδή την προοπτική. Έλεγε ότι είμαστε καλά παιδιά και συνετοί άνθρωποι. Αυτό μέσα στην πόλωση δεν ενδιαφέρει κανέναν, κατά τη γνώμη μου. Άρα πρέπει η δημοκρατική αριστερά να ανασυγκροτηθεί, αλλά να συγκροτηθεί με άλλη ηγετική ομάδα. Θέλω να είμαι σαφής. Με μεγάλο σεβασμό στους βουλευτές, δηλαδή ένα άλλο αύριο. Δεν αφιζητεί κανένα το φόρι το κουβέλι, αλλά είναι προφανές ότι αυτή η τακτική που ακολουθήσαμε, ακόμα και στρατηγική, δεν οδηγούσε πουθενά. Είχα πει ότι είναι πολύ εύκολο από την πολύ φρενινήφη να γίνεις μια γεροντοκόρη που δεν σε θέλει κανένας. Απεδείχθη ότι δεν μας ήθελε κανένας, παρόλο που μας αγαπάνε πολύ. Άρα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Υψηλή δημοφιλία. Κυρία Κοντουρά. Πάρα πολύ την κεντροαριστερά και αυτό είναι το στοίχημα όλων μας.